Καλημέρα. Καλή σα ημέρα. Ζητήματα δημοκρατία, εγώ θα έβαζα, κύριε Πρόεδρε. Δηλαδή, έχουμε, και το λέγαμε και το πρωί, το λέγαμε και τι προηγούμενε ημέρε, έχουμε συνεχιζόμενη, συνεχιζόμενο αυταρχισμό, και δεν ξέρω αν είναι και σωστός αυτός ο σωστό αυτό ο όρο. Το πρωί, δυνάμει τη αστυνομία εισέβαλαν σε μια ιδιωτική επιχείρηση στη Μευγάλ για να σταματήσει η απεργία. Αυτό είχαμε δει και στην ελληνική χαλιβουργία. Το βλέπουμε στην επιστράτευση των εκπαιδευτικών, το είδαμε στην επιστράτευση των εργαζομένων στο μετρό. Πού θα πάει αυτή η ιστορία. Νομίζω ότι το πρώτο θύμα του μνημονίου ήταν και είναι η δημοκρατία. Και η βασική επιλογή της κυβέρνησης Σαμαρά είναι αυτή, αυτό που ήδη έχουν ονομάσει μηδενική ανοχή σε όσους αντιστέκονται. Ο νόμος και η τάξη, η τήρηση του νόμου και της τάξης, μόνο που έχω την αίσθηση ότι ε, για να μιλήσω και για ένα ενδιαφέρον άρθρο που διάβασα σήμερα στην εφημερίδα των Συντακτών, αν δεν κάνω λάθος, mm -hmm. ε, του Άρη του Καζάκου, ότι σε μία χώρα η οποία υφίσταται ε, για τρία χρόνια αυτή την αλλίωση της συνταγματικής τάξης και των συνταγματικών δεδομένων για μια χώρα που ε, οδηγείται, ε, προχωράει μάλλον, υπό διαρκή, διαρκές καθεστώς εκτάκτου ανάγκης. Δεν μπορεί να υφίσταται νόμος και τάξη παρά μόνο ε, υπέρβαση mm -hmm. της συνταγματικής νομιμότητας, καταράκωση της συνταγματικής νομιμότητας. Θα ήθελα να πω ότι η κυβέρνηση αυτή είναι επικίνδυνη για τη δημοκρατία. Ακριβώς διότι ο στόχος της ίδιας της κυβέρνησης είναι να επιβάλλει νόμους που υπερβαίνουν την ίδια τη δημοκρατία. Το μνημόνιο και η πολιτική που εφαρμόζεται είναι μια πολιτική που έχει τη συντριπτική πλειοψηφία της κοινωνίας απέναντι. Συνεπώς, ο μόνος τρόπος για να μπορέσει να υλοποιηθεί αυτή η πολιτική είναι να μπει η δημοκρατία σε περιορισμό να τεθεί η ίδια η δημοκρατία σε περιορισμό. Τι εργαλεία έχει το κόμμα τη εξωματική αντιπολίτευση. Το κόμμα της εξωματικής αντιπολίτευσης έχει την ευθύνη να ε, κινητοποιεί τους πολίτες και να στριμώχνει την κυβέρνηση μέσα και έξω από τη Βουλή. Θα, θα ήθελα όμως να είμαι απόλυτα ειλικρινής απέναντί σας. Οι δυνατότητες των πολιτικών δυνάμεων να μπορέσουν να υπερβούν αυτή την ε, σκληρή πραγματικότητα είναι σε άμεση συνάρτηση με την κινητοποίηση των πολιτών. Με την πίστη του λαού μας ότι αυτή η καταράκωση της συνταγματικής νομιμότητας της δημοκρατίας και της ίδιας της κοινωνίας δεν είναι νομοτέλεια. Και για να μιλήσουμε επί της ουσίας, έχω την αίσθηση ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος για όλους μας, για την κοινωνία για την αριστερά, για το ΣΥΡΙΖΑ για, για τη δημοκρατία είναι σιγά σιγά να επιβληθεί η αντίληψη ότι το μνημόνιο και αυτή η πολιτική νομοτελεία δεν αλλάζει όπως περίπου είχε αρχίσει να δημιουργείται η αντίληψη στους πολίτες αυτής της χώρας εγώ βέβαια δεν τα έζησα αλλά μπορώ να τα διαβάζω, δεν είχα γεννηθεί εκείνη την εποχή την περίοδο της δικατορίας όπου μετά από τα πρώτα χρόνια ε, ε, όπου δεν άλλαζε η κατάσταση, ε, φαντάζομαι κάπου εκεί προς το τέλος, είχε συνειδητοποιήσει ο κόσμος ότι ε, με αυτό το καθεστώς θα πάει για τις επόμενες δεκαετίες. Mm -hmm. Ως που ήρθε η αυθόρμητη αντίδραση της, των νέων ανθρώπων, που άρχισε να ραγίζει το, το γυαλί, μάλλον να ραγίζει το γύψο. φοβάμε ότι η στόχος της κυβέρνησης και του κ. Σαμαρά ε, είναι να επιβάλλει και των τριών κομμάτων που τον στηρίζουν, είναι να επιβάλλει αυτή την, την αίσθηση στην ελληνική κοινωνία ότι είναι νομοτέλεια η κοινωνική καταστροφή, είναι νομοτέλεια ο, η, η, η ανθρωπιστική κρίση, mm. είναι νομοτέλεια η κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, δεν γίνεται αλλιώ. Είναι πολυτέλεια από την άλλη πλευρά τα δημοκρατικά δικαιώματα, είναι πολυτέλεια το Σύνταγμα, και αν αυτό το πιστέψουν οι πολίτε, τότε ζήτω που καΐκαναν. Θα γυρίσουμε να πάρα ζωτήσω. πολλά χρόνια πίσω. Πόσο έχει πιάσει, ε, πιάνουμε από τη δικιά σας κουβέντα, πόσο έχει πιάσει αυτή την ευθύνη ο ΣΥΡΙΖΑ. <κυρίζει> την ευθύνη δηλαδή. Είπατε ότι... Ε, ναι, την ευθύνη για να διαφυλάξει αυτό που λέγεται ή ορίζεται το αστικό δημοκρατικό καθεστώ. Δημοκρατία δυτικού τύπου. Έχουμε πλήρη αίσθηση αυτής της ευθύνης. Α και πλήρη αίσθηση όμως και των περιορισμένων ε, δυνατοτήτων να ανατρέψουμε τα πράγματα by the book πηγαίνοντας mm. δηλαδή μέσα από τις ε, ε, τις διαδικασίες που ε, ο, μέχρι τώρα κιν, κινείται όλος ο πολιτικός κόσμος δηλαδή μέσα από τις ερωτήσεις στη Βουλή που δεν έρχεται ο Πρωθυπουργό, μέσα από τις καταθέσεις εναλλακτικών προτάσεων και νομοσχεδίων στη Βουλή μέσα από τον κοινοβουλευτικό έλεγχο νομίζω ότι ε, μέσα σε ένα καθεστώ πλήρου απαξίωση τη ίδιας ίδια τη δημοκρατία, τη κοινοβουλευτική διαδικασία, ο μόνο δρόμο που, μπορεί, που, μπορεί να είναι, που μπορεί να φέρει αποτελέσματα είναι ο δρόμο κοινωνική πάλης. Ε, συζήταγα κύριε Αρβανίτη προχθέ με εκπαιδευτικού εν ώψη τη απεργία του που με πολύ μεγάλη ευθύνη Όλος ο κλάδος, οι περισσότεροι εξ αυτών με πολύ μεγάλο προβληματισμό mm -hmm. πριν ξεκινήσει η λογική της επιστράτευσης. Και ε, ε, τους είπα χαρακτηριστικά το εξή ότι αν η απεργία αυτή γινόταν πριν από δύο χρόνια θα έρχεται η κυβέρνηση. Τι είχαμε πριν από δύο χρόνια, είχαμε το λάθος στους δρόμους. Τις πλατείες γεμάτες, mm. την κοινωνία ε, να βρίσκεται σε μία εγκρήγορση και το ΣΥΡΙΖΑ στου δρόμου όμω. Μήπω έχετε γίνει σύστημα, <χ> σύστημα <χ> κύριε Πρόεδρε, το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι πια ένα κομμάτι του συστήματο. Γιατί τονίζω αυτό ότι το κόμμα του 4-5-6% έπιασε το 17 επειδή συναντήθηκε με του πολίτε στο δρόμο. Κύριε Αρμανίδη, αν ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν μόνο στου δρόμου δεν θα ήταν ε, κίνημα. Θα, ήταν, ε, κάποιοι, θα ήμασταν κάποιοι τρελοί οι οποίοι θα γυρνάγαμε στου δρόμου ε, ζητώντα. Ε, από τον κόσμο να μας ακολουθήσει. Ο ΣΥΡΙΖΑ βρέθηκε στην πρώτη γραμμή των αγώνων για να υποστηρίξει τους αγώνες που η ίδια η κοινωνία γέννησε. Mm -hmm. Τώρα από εκεί και πέρα το ερώτημά σας είναι πολύ κέριο ε, για το αν κανείς προλαβαίνει να γίνει σύστημα <laughs> όντας ούτε καν στην εξουσία αλλά στην, α, στη, στο βροθάλαμο της εξουσίας. Εγώ θα σας πω ότι αυτό είναι ένας φόβος. Ε, Έχουμε όμως τόσο ισχυρά αντισώματα ως προς αυτό mm. που πιστεύω ότι δεν θα μολυνθούμε από αυτή την ασθένεια. Αντιθέτως, στόχος δικός μας ε, είναι να αλλάξουμε το σύστημα. Και για να αλλάξουμε το σύστημα πρέπει πρώτα να δείξουμε ότι είμαστε σε θέση να αλλάζουμε εμείς που ο κόσμος προσδοκά ότι θα φέρουμε αυτή τη μεγάλη, αλλα... αυτή τη μεγάλη αλλαγή. Παρ' όλα αυτά όμως επειδή το ερώτημά σας είναι ευθύ θα σας απαντήσω, θα προσπαθήσω να απαντήσω με, απόλυτη ευθύτητα. Υπάρχει μια γενικευμένη καχυποψία την οποία τη δημιουργεί εν πολλής και το ίδιο το σύστημα της επικοινωνίας διότι αυτή η κυβέρνηση αν κρατιέται, κρατιέται σε μεγάλο βαθμό όχι μόνο επειδή έχει το συνέστημα του φόβου κυριαρχήσει της προσδοκίας της ελπίδας αλλά και γιατί έχει σχεδόν το σύνολο των ε, μέσων μαζικής ενημέρωσης να δουλεύει για λογαριασμό τη. Ε, δημιουργεί λοιπόν το, το σύστημα αυτό της ενημέρωσης μία εικόνα για το ΣΥΡΙΖΑ η οποία είναι πολύ διαφορετική από την πραγματικότητα. Την εικόνα δηλαδή ότι μεταλλάσσεται, ότι βάζει νερό στο κρασί του, ότι γίνεται λιγότερο, ότι χάνει το ριζοσπαστισμό του. Ο ΣΥΡΙΖΑ ακολουθεί τη γραμμή που είχε από την πρώτη στιγμή μέχρι σήμερα δεν έχει αλλάξει θέσεις, δεν έχει αλλάξει στρατηγική, δεν έχει αλλάξει όραμα. Βεβαίως αντιμετωπίζει τη δυσκολία να μπορέσει να ανταποκριθεί στις αυξημένες ευθύνες που η ίδια η κοινωνία και η ίδια η ζωή το βάζει. Είναι αστείο να λέει κανείς ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στάσιμος επειδή βρίσκεται κοντά στο 30% και δεν έχει πάει στο 50% ή στο 60% όταν μέχρι πριν από ένα χρόνο ήταν ακόμα το 4%. Όμως αυτό που προσδοκά ο κόσμο από το ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι να φτάσει στο 40, στο 50, στο 60, είναι να κάνει κάτι να αλλάξει η καθημερινότητα η σκληρή mm. που βιώνουμε όλοι. Να, να τελειώσει δηλαδή αυτό ο εφιάλτης του μνημονίου. Αυτή είναι η βαριά ευθύνη που φέρουμε και γι' αυτό κρινόμαστε πάρα πολύ αυστηρά και σωστά κρινόμαστε πάρα πολύ δεν αυστηρά. Δεν υπάρχει εδώ ένα ερώτημα όμως κύριε Πρόεδρε. Μία κυβέρνηση με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ ή μια κυβέρνηση όπου ο ΣΥΡΙΖΑ θα έχει την απόλυτη πλειοψηφία. Ή στη δεύτερη, για να... είμαι κατανοητό στου ακροατέ, με συμμαχίε. Πέφτει το μνημόνιο. Με ένα νόμο. Το μετά είναι το ερώτημα, ξέρετε. Σε ποια κατεύθυνση θα πάει η χώρα. Ναι, σύμφωνοι. Το μετά είναι το ερώτημα, αλλά ε, διαρκώ βάζουμε mm. το κάρο μπροστά από το άλογο. Α φτάσουμε σε αυτή την ώρα και σε αυτή τη στιγμή. Δεν είναι μια, ε, δεν είναι μια λεπτομέρεια το να συμβεί αυτό. Και σα ε, υπόσχομαι ότι τίποτα δεν θα είναι ίδιο όταν συμβεί αυτό στη χώρα. Στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, θα έλεγα, όχι μόνο στη χώρα. Βάζουμε διαρκώ το κάρο μπροστά από το άλογο. Εδώ και ένα χρόνο μετά από αυτή την συναρπαστική πορεία του λαού μα και του ΣΥΡΙΖΑ, τι εκλογέ του Μάη και του Ιούνιου του 2012, βάζουμε διαρκώ το κάρο μπροστά από το άλογο. Καλούμαστε να απαντήσουμε διαρκώ σε ένα κρίσιμο μεν ερώτημα. Αλλά για να φτάσουμε στη θέση να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα, πρέπει να κερδίσουμε τι εκλογέ. Πρέπει να κερδίσουμε τη μεγάλη πλειοψηφία του λαού μα. Πρέπει να γίνουμε κυβέρνηση για να φέρουμε το λαό στην εξουσία όπω έχουμε υποσχεθεί. Το ερώτημα αυτό βεβαίω και ετοιμαζόμαστε για το πώ θα, θα απαντήσουμε. Άμα μα πούνε όχι οι εταίροι, άμα οι συνθήκε στην Ευρώπη είναι δύσκολε, αν οι συνθήκε στην Ελλάδα είναι δύσκολε. Φυσικά και δύσκολε θα είναι οι συνθήκε. Στα δύσκολα έχουμε μάθει άλλωστε να παλεύουμε. Όμω για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο υπάρχει μια προπόθεση που ορισμένοι. Την παραβλέπουν, δεν θέλουν να τη δούνε. Η προϋπόθεση αυτή είναι να καταφέρουμε να νικήσουμε ε, όχι μόνο μια εκλογική μάχη, αλλά να καταφέρουμε να γεμίσουμε πίστη, ελπίδα και να δώσουμε εμπιστοσύνη σε έναν λαό που σήμερα βρίσκεται σε ένα τρομακτικό αδιέξοδο και ψάχνει να βρει στήριγμα. Υπ' αυτή την έννοια, θεωρώ ότι όλη μας η δυναμική, το επόμενο διάστημα, πρέπει να κατευθυνθεί στη δημιουργία ισχυρών δεσμών με την κοινωνία. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εκλογικά στο 27% κύριε Αρβανίτη. Mm. Στην ε, πραγματική κοινωνία όμως, στους θεσμούς της κοινωνίας, κάποιοι του το ονομάζουν μηχανισμούς, εγώ θα έλεγα ότι είναι θεσμοί της κοινωνίας, τα συνδικάτα είναι θεσμός κοινωνικός. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι στο 27% στα συνδικάτα. Στους φοιτητικές εκλογές δεν ήταν στο 27%. Ε, στην αυτοδιοίκηση θα έχουμε μια πολύ μεγάλη μάχη σε ένα χρόνο από τώρα θα είναι μια κρίσιμη μάχη. Δεν σημαίνει ότι επειδή πήρε 27% ΣΥΡΙΖΑ τον Ιούνι θα κερδίσει το 1 τρίτο των Δήμων στη χώρα αν δεν κάνουμε τίποτα σε αυτή την κατεύθυνση. Και αν δεν κάνουμε κάτι σε αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή αν δεν δημιουργήσουμε μια κοινωνική πλειοψηφία, ένα κοινωνικό ρεύμα που θα στηρίζει αυτό το πρόταγμα των μεγάλων αλλαγών, των ριζοσπαστικών αλλαγών στην ελληνική κοινωνία, τότε δεν θα καταφέρουμε να μετατρέψουμε αυτό το ξέσπασμα οργής και πολιτικοποίηση που ήταν ο Μάης και ο Ιούνις που έφεραν το ΣΥΡΙΖΟΣ εδώ σε μια μεγάλη νίκη προ όφελο του λαού και της αριστεράς. Ε, δεν υπάρχει μια γραμμική μηχανιστική ανάλυση που να λέει ότι από τη στιγμή που κατάφερε να κερδίσει ένα εκατομμύριο 600.000 ψηφοφόρου ε, η πορεία προς, την, ε, ε, προς τον θρίαμβο των εκλογικών είναι δεδομένη. Πρέπει να κτίσουμε δεσμούς μέσα στην κοινωνία. Και για να μπορέσουμε να κτίσουμε αυτούς τους δεσμούς μέσα στην κοινωνία πρέπει, πρέπει πρωτίστως να συνειδητοποιήσουμε ότι φτιάχνουμε ένα κόμμα μαζικό ένα κόμμα το οποίο απευθύνεται με ανοιχτό τρόπο στο λαϊκό αίσθημα ότι δεν φοβάται το λαό, είναι δίπλα στο λαό, δίπλα στον πόνο του, δίπλα στην αγωνία του, δίπλα στις κινητοποίησεις και στις εξάρσεις του, όχι όμως μόνο στα καλά, αλλά και στις κακές στιγμές, στις καλές στιγμές. Μιλήσαμε για, το, για, το, για τις Αυτή ήταν η στιγμή της παλήριας. Τώρα βρισκόμαστε στη στιγμή της άμποτης. Αντί να γιατί έχουμε άμποτη κοινωνική, θα πρέπει εμείς να σταθούμε δίπλα, να συνειδητοποιήσουμε πώς σκέφτεται, τι αγωνιά, ποια είναι τα προβλήματα που έχει σήμερα ο καθημερινός πολίτης, της ανεργία, της περιθωριοποίησης, mm -hmm. της, των 400 ευρώ, οι νέοι άνθρωποι που φεύγουν μετανάστες στο εξωτερικό κατά χιλιάδες και να δούμε να πιάσουμε αυτό το σφιγμό ώστε να μπορέσουμε να ξαναδημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις όχι ο ΣΥΡΙΖΑ να βγάλει έξω αυτόν τον κόσμο, ο κόσμο να, βγει έξω και να καθοδηγήσει τον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή είναι η διαφορετική οπτική που έχουμε και πρέπει να τη διατηρήσουμε. Δεν θέλουμε ένα κόμμα πρωτοπορία τη εργατική τάξη, ένα μπολσεβίκικο κόμμα τη δεκαετία του 1917 που θα είναι μια μικρή κάστα, ομάδα πρωτοπόρων που θα καθοδηγεί τον λαό που δεν ξέρει. Αυτή είναι η ιδιοποιώς διαφορά. Θέλουμε να είμαστε ακόμα μέσα στην κοινωνία, στην κοινωνία και στου κοινωνικού αγώνε, που η κοινωνία και το αυθόρμητό τη πολλέ φορέ τα καθοδηγεί εμά. Ναι. Εντάξει. Αυτό έχει ένα θέμα συγκρουσιακό ότι αφορά την, ε, τη διαλεκτική του ηλισμού έτσι κι αλλιώ. Δηλαδή χρειάζεται να καθοδηγήσει κιόλα. Είναι το, το γνωστό το βιβλίο το τι να κάνουμε. Εντάξει, έχουμε νομίζω περάσει σε μια νέα εποχή που πρέπει να αποτιμήσουμε κριτικά ε, τις μεγάλες στιγμές τις, ε, ε, της επαναστατικής της ιστορίας των επαναστάσεων των λαϊκών κινημάτων και να κρατήσουμε τα θετικά και να κάνουμε κριτική σε αυτά τα οποία ε, οδήγησαν τα πράγματα εδώ που τα οδήγησαν. Διότι αν ε, ε, ήταν χρήσιμη, χρήσιμο το κόμμα πρωτοπορία και να καθοδηγήσει τις μάζες σε μια εποχή βεβαίως πολύ διαφορετική από τη σημερινή ανέωνα πριν που δεν υπήρχε δεν υπήρχαν νέες τεχνολογίες, δεν υπήρχαν τα μέσα ενημέρωση mm. όπως υπάρχουν σήμερα. Ε, την, στο αμέσω επόμενο στάδιο για την οικοδόμηση δηλαδή μιας ανοιχτής πλατιάς δημοκρατικής κοινωνίας ε, ήταν ε, όχι εργαλείο αλλά εμπόδιο αυτή η δομή. Κύριε Πρόεδρε, να ρωτήσω. Ε, δεν είναι. Όχι, το βεβαίω το παίρνω πίσω. Είναι η απόψή σα. Ήθελα να σα ρωτήσω συμμαχίε με ποιου η επίσκεψη του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ στο Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών είναι κομμάτι συμμαχίας, της επικοινωνίας. Γιατί πάτε. Είναι κομμάτι θεσμικό. Είναι κοινωνική εταίρη με τους οποίους γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι έχουμε πολύ μεγάλες διαφορές και σε ό,τι αφορά τα συμφέροντα που εκπροσωπούμε και σε ό,τι αφορά τις αντιλήψεις μας, αλλά δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε ότι υπάρχουν και ότι παίζουν καθοριστικό ρόλο στα πράγματα. Όπως λοιπόν ε, σε έναν θεσμό ε, που, που σε καλούν τον πρόεδρο της εξωματικής, yeah. να τον ανεκκεφαλής της αντιπολίτευσης ε, και είναι εργατικός θεσμός πρέπει να πάει, mm -hmm. όπως πήγα στη ΓΕΣΕ, στη ΓΕΣΕΒΕ, στη στην ΑΔΕΔΗ, ε, έτσι όταν μου ζητάνε να μιλήσω και να εκφράσω τις απόψεις μου σε έναν χώρο που είναι ε, δεν είναι ουδέτερο γήπεδο, ούτε φιλικό. Είναι mm. ε, εκτό έδρα, θα έλεγα. Είμαι υποχρεωμένο και πρέπει να πάω. Θα μείνετε στο δείπνο. Δεν γνωρίζω. Αν, ή, δεν νομίζω ότι υπάρχει δείπνο. Εγώ ξέρω ότι με έχουν καλέσει να χαιρετήσω, να χαιρετήσω σε ένα ετήσιο συνέδριο. Θα το κάνω και θα, mm. και θα, και θα βρεθώ ξανά σε εκεί. Ούτε περιβαλλον. εγώ ξέρω αν υπάρχει δείπνο. <laughs> Απλώ αν υπήρχε και δείπνο, θα καθόσασταν μετά την ομιλία. Δεν νομίζω ότι θα. Ε, άλλαζα απόψει αν συνέτρωγα με ανθρώπους που έχω διαφορετικά αισθήματα ε, ούτε νομίζω ότι ε, η αριστερά πρέπει να φοβάται μη μολυνθεί. Αυτοί ίσω πρέπει να φοβούνται. Μην του μολύνουν οι ριζοσπαστικέ μα ιδέε. Αν και νομίζω ότι φοβούνται πιο σημαντικά πράγματα από αυτό. Ερωτήσει είναι δεκάδε, είναι εκατοντάδε όπως θα τα μεταφέρω βλέπω και στο, και στο Twitter και στο Twitter το δικό μου και στο Twitter του σταθμού και στο Facebook και στα μηνύματα που έρχονται κάναμε λίγο μια γενική κουβέντα αλλά την είχα ανάγκη να ρωτήσω βασικά θέματα ερχόμαστε πάλι στην είδηση της ημέρας στις ειδήσει της μια από αυτές είναι η απεργία η απεργία των καθηγητών <χω> νομίζω ότι η κυβέρνηση επέλεξε το γήπεδο των πανελλατικών εξετάσεων προκειμένου να επιβάλλει μια πολιτική πυγμή. Μια πολιτική που, όπω είπαμε πιο πριν, καταστρατηγεί το, ίδιο το Σύνταγμα και την ίδια την νομιμότητα, στο όνομα τη νομιμότητα. Αν ε, ο κ. Σαμαρά και η ιδρυκομματική κυβέρνηση πραγματικά είχε έγνοια για, την, ε, για τι εξετάσει των μαθητών, θα επέλεγε να αναστείλει την εφαρμογή αυτών των μέτρων που διαλύουν το δημόσιο σχολείο και οδηγούν σε απόλυση χιλιάδε καθηγητέ, και να ξεκινήσει ένα διάλογο μαζί του μετά τι εξετάσει. Δεν επέλεξε όμω αυτό. Mm. Επέλεξε λίγε μέρε πριν τι παλιγερικέ εξετάσει να του προκαλέσει. Του παίρνει, μάλλον. Κύριε Πρόεδρε, μάλλον την παίρνει την κυβέρνηση να το κάνει αυτό. Είναι σχετικό αυτό που λέτε. Θα το δούμε. Διότι ε, αυτή η αίσθηση τη αλαζονία είναι που θα οδηγήσει τελικά την κυβέρνηση αυτή σε όλεθρο. Η αίσθηση δηλαδή ότι είναι παντοδύναμη να επιβάλλει με την δύναμη τη καταστολή, με την πυγμή τη καταστολή. Το, το, δίκαιο των ισχυρών. Διότι μπορεί τώρα να αισθάνεται ότι ο κοινωνικός αυτοματισμός λειτουργεί εις βάρος της κοινωνίας και υπέρ της κυβέρνησης, αλλά ο κοινωνικός αυτοματισμός έχει και όρια. Και όταν έχει σε τελική ανάλυση επιτεθεί στο σύνολο της κοινωνίας, τότε θα λάβεις κάποια στιγμή απάντηση. Διότι οι γονεί των 100.000 μαθητών που θα δώσουν εξετάσει και αγωνιούν για να δώσουν εξετάσει είναι αυτοί που έχουν υποστεί στην πλάτη του τι συνέπειε μια βάρβαρη πολιτική mm. έχουν δεχτεί περικοπέ στου μισθού, έχουν κόψετε τα εισόδημα. Πολλοί από αυτού μπορεί να είναι άνεργοι. Να, να, να το ρωτήσω ευθέω, κύριε Πρόεδρε, υπάρχει μεγάλη αγωνία των ε, οικογενειών σήμερα για τα παιδιά του και για τι εξετάσει. Το έλεγα και το πρωί. Έχουν κουραστεί πάρα πολύ οικογένειε σε αυτέ τι συνθήκε. Για να πάει το παιδί να δώσει εξετάσει και βεβαίω ο νέο άνθρωπο. Αυτό είναι αλήθεια. Και ενδεχομένω. Να κοιτούν πρώτα το παιδί του και μετά το δίκιο αίτημα των καθηγητών. Ο ΣΥΡΙΖΑ, εσείς, θα μιλήσετε ανοιχτά, είστε υπέρ ή κατά ή επιφυλακτικό με την απεργία των εκπαιδευτικών. Θα σας φέρει απέναντι σε ένα μεγάλο κομμάτι τη κοινωνία, τουλάχιστον συναισθηματικά. Εμεί είμαστε υπέρ των, του αγώνα των εκπαιδευτικών. Είναι ένα δίκαιο αγώνα, δεν είναι αγώνα του εκπαιδευτικού, είναι αγώνα όλη τη ελληνική κοινωνία. Υποστηρίζουμε τα αιτήματά του, τα θεωρούμε απολύτω δίκαια. Και από εκεί και πέρα θεωρούμε ότι είναι αναφέρει το δικαίωμα όλων των συνδικαλιστικών οργανώσεων, των κινημάτων, να καθορίζουν τον τρόπο και τη μορφή της πάλι του. Δεν είμαστε εμείς αυτοί οι οποίοι θα υποδείξουμε, ούτε στην ΟΛΜΕ, ούτε σε καμία άλλη συνδικαλιστική ομοσπονδία, τον τρόπο με τον οποίο θα διεκδικήσει το δίκαιο της. Στηρίζουμε τα αιτήματά τους. Και τα στηρίζουμε διότι δεν τα θεωρούμε συντεχνιακά. Θεωρούμε ότι είναι αιτήματα που αφορούν όλη την κοινωνία. Το αύριο τη χώρα έχει σε πολύ μεγάλο βαθμό να κάνει με το τι παιδεία παρέχουμε στου νέου ανθρώπου. Λοιπόν, κυρίε και κύριοι, μαζί μα εδώ στο ραδιοθάλαμο το 105 και 5 στο κόκκινο, ο πρόεδρο τη κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Αλέξη Τσίπρα. Θέτουμε τα ερωτήματα, βλέπω και τα δικά σα. Πολλά από αυτά είναι και στη δική, μου, στη δική, μου προβληματική. Μένουμε, μένουμε λίγο στα, στα, γενικά ζητήματα πριν πάμε στο συνέδριο, πριν πάμε σε αναζητήσεις που και αυτά έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, έτσι κι αλλιώ. Μιλούσαμε λίγο για το ΣΕΒ, μιλούσαμε νωρίτερα για το ΣΕΒ, για την επίσκεψη σα εκεί, για το θεσμικό ρόλο του κόμματο εξωματική αντιπολίτευση. Εγώ θα ρωτήσω ευθέω. Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ, αν ο ΣΥΡΙΖΑ, καταφέρει να έρθει στην εξουσία, με ποιου από όλου αυτού που. Έχουν... Καταρχά ένα γελάω, διότι. Γιατί. Ε, αν στην κυβέρνηση θα καταφέρουμε να έρθουμε. Ναι. Η εξουσία είναι κάτι ευρύτερο. Και όσο θα υπάρχουν σεβ, όσο θα υπάρχει η αντίθεση κεφαλαίου εργασία, δεν θα είναι τόσο εύκολη ε, αν η, πάρεις η, πάρεις η λαϊκή εξουσία, προέδρε, Αν πάρει την κυβέρνηση, Πρόεδρε, και δεν πάρει την εξουσία, θα, πάει... θα πέσει. <laughs> Ακριβώ γι' αυτό λέμε ότι. ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση σημαίνει ότι ο λαό είναι στου δρόμου και διεκδικεί. Και διεκδικεί διαρκώ την εξουσία, να κατακτάει μέρα με τη μέρα κομμάτι της εξουσίας που του αναλογεί και, του, και, που, και που δικαιούται. Κυβέρνηση και εξουσία έχουν ταυτιστεί στη συνείδησή μας ως όμοια πράγματα, δεν είναι το όμοια. Mm -hmm. ε, είναι κάτι πιο δύσκολο το να κατακτήσει κανείς την εξουσία προς όφελος των δυνάμεων της εργασίας, προς όφελος του λαού. Και πρέπει αυτό να το γνωρίζουμε, ότι ο κοινωνικό μετασχηματισμό δεν είναι μια απλή υπόθεση που πάμε, ψηφίζουμε και τελειώσαμε. Αν ήταν έτσι εύκολο, μπορεί να μην υπήρχαν οι εκλογέ. Να τι είχαν καταργήσει αυτοί οι οποίοι έχουν την εξουσία και φοβούνται να μην τη χάσουν. Φοβούνται όλοι αυτοί, φοβήθηκαν τον Μάιο και τον Ιούνιο, ότι η δυναμική του ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να συμπαρασύρει ένα μεγάλο κομμάτι τη εξουσία του. Mm -hmm. η πολιτική του μνημονίου είναι μια πολιτική που εδραιώνει αυτή την εξουσία ει βάρο τη κοινωνία, ει βάρο των τη εργασία. Για να έχουμε λίγο αίσθηση των πραγμάτων. Γι' αυτό σα διόρθωσα. Όχι, αλλά... δεν με διορθώσατε, συμπληρώσατε. Ναι, συμπληρώνω, δεν διαφωνώ. Αλλά σα είπα και κάτι άλλο στο οποίο δεν απαντήσατε. Ότι αν νό. δεν πάτε σε μαζικέ ε, και ριζικέ αλλαγέ για να πάρει αυτό που λέμε λαό στην εξουσία, θα πέσετε. Μία χαρά που θα ανέβετε και μία χαρά που θα πέσετε. Μια <laughs> <laughs> λύπη. Δηλαδή, δεν ξέρω πόση, πόση ώρα θα είναι αυτή η χαρά. Πόσο καιρό. Σύμφωνοι. Γι' αυτό και νομίζω ότι κάθε εμπόδιο για καλό. Η... Η εξέλιξη των πραγμάτων Τον προηγούμενο Ιούνι Μας καθιστά ε, Υπεύθυνους Ώστε να οργανώσουμε ακόμα καλύτερα Μας δίνει την δυνατότητα να οργανώσουμε ακόμα καλύτερα Την επόμενη μέρα mm. Όχι κατά την άποψή μου βάζοντας διαρκώς Ερωτήματα Που στερούνται βασιμότητας Διότι η επόμενη μέρα θα είναι τελείως διαφορετικές συνθήκες Δεν μπορούμε να σχεδιάζουμε ε, στο, χα, στο χαρτί το πώ θα διαμορφωθούν οι συνθήκε με δεδομένο ότι ο λαϊκό παράγοντα παίζει καθοριστικό ρόλο. Και αν ο λαϊκό παράγοντα είναι στην πρώτη γραμμή, είναι στο παιχνίδι, δεν θα μιλάμε με του ίδιου όρου που μιλάμε σήμερα. Όμω νομίζω ότι εμεί έχουμε ευθύνη τώρα να σχεδιάσουμε και σχεδιάζουμε τι παρεμβάσει εκείνε mm. που την επόμενη μέρα μια μεγάλη εκλογική νίκη του λαού μα. Στο σχήμα του ΣΥΡΙΖΑ που θα δώσουν μια κυβέρνηση κοινωνική σωτηρίας μια κυβέρνηση αριστερά, ε, ποιε θα είναι εκείνε οι παρεμβάσει που θα εξωτερώνουν τι ε, τις δυνατότητε που έχει αυτό που ονομάζουμε εμεί η αριστερή σύστημα, δηλαδή ενώ το σύμπλαγμα εκείνων mm. των δυνάμεων που θέλουν να διατηρήσουν τα προνόμια του, ώστε να μπορέσουμε να πάμε σε μια. Ριζική αναδιανομή προ όφελο των ασθενέστερων δυνάμεων, προ όφελο των νόμιμων τη εργασία. Κύριε Πρόεδρε, κρίσι... βεβαίω αυτή είναι συμπαγή. Η πολιτική σου είναι συμπαγή και στο επίπεδο τη οικονομική δράση και στο επίπεδο τη πολιτική δράση. Από την άλλη, εσεί, πληθυντικό αριθμό, μα μπερδεύετε σε πολλά πράγματα όπω γιατί είναι θέμα το ευρώ η δραχμή. Γιατί είναι τόσο σημαντικό θέμα το μνημόνιο αντιμνημόνιο και όχι η ριζική ανατροπή μια κατάσταση η οποία έχει φέρει το λαό, εδώ, το λαό εδώ. Το λέω αυτό, θα μου πείτε. Είμαι... Μπαίνω σε προσωπική άποψη, αλλά Μανίλη, αξίζει το να σα πω. Του πριν ευρώ, το μνημόνιο, το 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 θέμα μνημόνιο του... δεν ζούσαμε καλά, κύριε Πρόεδρε. Σύμφωνοι. Δεν θα το ξεχάσουμε αυτό. Αλλήμον. Γι' αυτό και δεν θέλουμε να επιστρέψουμε τη χώρα στην... στο 2008. Διότι οι ρίζες τη καταστροφή είχαν μπει όλη τη δεκαετία του 90 και τη δεκαετία του 2000. Αλλά. Μια ε, για μισό λεπτό όμω. Γιατί έχουμε, έχουμε χάσει την, την, αίσθηση των πραγμάτων. Τη συζήτηση για το, για το νόμισμα την έχει ανοίξει η αριστερά. Τι κυρίαρχο, όμως. κυρίαρχο ζήτημα στην πολιτική ζωή του τόπου το νόμισμα πότε έγινε. Όταν μα πήγανε στο Διεθνέ Ταμείο και άρχισε να εφαρμόζεται αυτή η καταστροφική πολιτική τη λιτότητα. Το, 1900, το 2004, το 2005, το 2006, το 2009 ήταν κυρίαρχο ζήτημα στην ελληνική κοινωνία το αν θα επιστρέψουμε σε εθνικό νόμισμα ή όχι. Ένα τυρί που έδωσε η εξουσία και τσίπησε ο ΣΥΡΙΖΑ πάντω. ή στελέχη του δηλαδή που ε, σε Επιτρέψτε με αυτό. μου να μιλήσω εκ μέρου του ΣΥΡΙΖΑ, ω ως, ε, ε, ως έχουν την ευθύνη τη συλλογική έκφραση αυτού του χώρου. Ε, από την πρώτη στιγμή οι αναλύσει μα ήταν κέρυε, μη δογματικέ, ποτέ δεν ήταν δογματικέ, αφήναμε όλα τα υπαρκτά ενδεχόμενα ανοιχτά. Και ό,τι έχει πέσει αυτή τη στιγμή στο τραπέζι συζήτηση το έχουμε πει. Ό,τι έχει πέσει στο τραπέζι συζήτηση το έχουμε πει. Για το ότι η κρίση δεν είναι ελληνική, αλλά είναι ευρωπαϊκή, συστημική, δομική, καπιταλιστική. Συγγνώμη, διακόπτω. Για το... Διακόπτω. Παρακαλώ. Θα παρακαλούσα πάρα πολύ τον ε, Θανάση τον Ιφαντή. Έχω μια πληροφορία για έκρηξη βόμβα στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ στην Δάφνη. Θα παρακαλούσα πάρα πολύ να μάθουμε τι ακριβώ συμβαίνει και να μα ενημερώσετε αμέσω. Συ... 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 Συνεχίστε. Δεν είναι ευχαριστή αυτή. Νομίζω ότι... Δεν μπορώ να πω ότι Ιστο... ήταν και βόμβα αυτή η συνέντευξη <laughs> στο 105 και 5, αλλά. Α ελπίσουμε όμω <laughs> ότι τουλάχιστον θα είναι μόνο ηλικέ οι ζημιέ, <laughs> αν είναι αληθή η είδηση. Ε, έλεγα λοιπόν ότι όλα όσα έχουν τεθεί στο τραπέζι τη συζήτηση τα έχουμε αναδείξει εν και τα έχουμε ε, βάλει πάνω στο τραπέζι δίχως ε, δογματισμού. Κύριε Ραβανίτη, ε, Παρακολουθώ τις τελευταίες μέρες, α, μετά την ε, ε, δραματική εξέλιξη των, ε, της ε, υπόθεσης της Κύπρου, mm. δραματική για, την, για το δημόσιο συμφέρον, για το εθνικό συμφέρον, για τον κυπριακό λαό, για τον ελληνικό λαό και για όλη την Ευρώπη έτσι, όχι δραματική για την αριστερά. Και πραγματικά είναι εξωφρενικό όταν βλέπει κανείς τους εκπροσώπους της εσωτερικής Τρόικα να επιχαίρουν με αυτή την ε, δραματική εξέλιξη στην Κύπρο. Με αυτή την εθνική τραγωδία. Ε, μετά λοιπόν αυτή την εξέλιξη, πολλοί έσπευσαν να πούν ότι ε, όλα όσα έχει πει ο ΣΥΡΙΖΑ τίθονται ε, ένα αμφιβόλο. Τι ακριβώς τίθεται ένα αμφιβόλο. Τι ακριβώς είδαμε στην Κύπρο. Μήπως είδαμε στην Κύπρο μια αριστερή κυβέρνηση να διαχειρίζεται το ηρωικό όχι και την αντίσταση ενός λαού ή μια δεξιά κυβέρνηση που 15 μέρες πριν τις εκλογές η Μέρκελ ήταν εκεί για την υποστηρίξει να παίρνει ένα όχι και να το μετατρέψει σε ναι. Τι ακριβώ είδαμε στην Κύπρο, Και τι είναι ακριβώ αυτό το οποίο έχει αλλάξει σήμερα στο ευρωπαϊκό και στο διεθνέ γίγνεσθε και θέτει ένα αμφιβόλο τη βασική στρατηγική του ΣΥΡΙΖΑ που είναι η καταγγελία με τη βοήθεια του λαού μέσα από τη δημοκρατική διαδικασία, μέσα από τι εκλογέ, αυτή τη σκληρή πολιτική λιτότητα, η άρνηση της, του μνημονίου, η κατάργηση του μνημονίου. Και η διαπραγμάτευση σε ευρωπαϊκό επίπεδο με όλα τα ισχυρά όπλα που έχουμε. Μα λένε πολύ τι θα γίνει αν σα πούνε όχι. Μα υπάρχει καμία αίσθηση να, ε, ότι θα μα πούνε περάστε, θα μα πούνε προχωρήστε. Είδαμε τι έγινε τον Ιούνιο. Mm -hmm. Είδαμε τι έγινε τον Ιούνιο. Αυτή η μικρή Ελλάδα του 3% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ, στην προοπτική ότι θα έχει μια κυβέρνηση με την λαϊκή στήριξη να ανατρέψει αυτή την πολιτική, έπεσαν όλοι απάνω. Είδαμε ακόμα και δημοσιεύματα στι γερμανικέ εφημερίδε γραμμένα στα ελληνικά, πρωτοφανή πράγματα. Χθε είδαμε σε μια κυριακάτικη εφημερίδα έναν απολογισμό ποιο κερδίζει και ποιο χάνει από την κρίση. Οι χώρε του Νότου, οι ελληματικέ χώρε του Νότου χάνουν. Χάνει, χάνει η κοινωνική συνοχή, χάνει το κοινωνικό κράτο. Κερδίζουν οι πλεονασματικέ χώρε του Βορρά. Mm -hmm. ε, αυτό όμω δεν μπορεί να συνεχιστεί στην Ευρώπη, και κάποιο πρέπει να είναι αυτό, κάποια χώρα πρέπει να είναι κάποιο λαό που θα συνειδητοποιήσει θα το χορό στην όλη προχώρηση. Αυτό είναι του Μανώλη Βρετάκη. Αυτό είναι τώρα για να το θυμηθώ. Το θυμήθηκα και χθε, το διάβασα και εγώ αυτό το κείμενο. Ε, Παρακαλώ. Να, να προχωρήσω όμω σε κάτι το οποίο, κατά την άποψή μου, έχει πολύ μεγάλη σημασία. Πείτε μου. Τι είναι αυτό που εμεί εν καιρός, δεν έχουμε βάλει στο τραπέζι τη συζήτηση, Κάποιοι λένε ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη μα το γεγονό ότι. Να, και σημαντικά ιστορικά στελέχη της Ευρωπαϊκής Αριστεράς, όπως ο Λαφοντέν ή ο Μελανσόν, βάζουν ζητήματα για το νόμισμα. Μα ξεχνάτε κύριε Αρβανίτη, ότι στο ερώτημα που μου ετέθη εμένα λίγες μέρες πριν από τις εκλογές και κάποιοι είπαν ότι μπορεί να χάσαμε και τις εκλογές επειδή απάντησα με αυτόν τον τρόπο, αλλά απάντησα με ειλικρίνεια. Απάντησα με ειλικρίνεια και είπα ότι για μας αυτό που προέχει είναι να μπορέσουμε να ανατάξουμε το λαό μας. Η επιλογή μα είναι να σώσουμε τη χώρα και το λαό μέσα στο ευρώ. Γι' αυτό θα δώσουμε τη μάχη. Από εκεί και πέρα δεν έχουμε καμία αυταπάτη ότι θα σώσουμε το νόμισμα, θα σώσουμε το ευρώ στην Ελλάδα. Θα σώσουμε την Ελλάδα στο ευρώ. Αυτός είναι ο στόχος μας. Η συζήτηση λοιπόν που έχει ανοίξει κατά την άποψή μα Κατά την <σκυστούν> άποψή μου φανάς, είναι μια συζήτηση ναι. την οποία... Ε, Εμεί ε, πρέπει να τη δούμε χωρί δογματισμού και χωρί ε, παροπίδες αλλά να έχουμε στο μυαλό μα πάντα το εξή: Το νόμισμα είναι ένα εργαλείο. Η ουσία είναι η πολιτική. Ε, μπορεί να δούμε γύρω μα και βλέπουμε γύρω μα χώρε που δεν έχουν ευρώ, έχουν εθνικό νόμισμα mm -hmm. και η πολιτική που ασκείται εκεί είναι η πολιτική τη λιτότητα προ όφελο τη πλουτοκρατία και ει βάρο των δυνάμεων τη εργασία. Δεν νομίζω ότι είναι όραμά μα αυτό. Όπω βεβαίω να δούμε και το αντίθετο. Η Ελλάδα και άλλε χώρε που έχουν επίση το ευρώ, αλλά επίση ασκείται μια πολιτική προ όφελο των δυνάμεων του κεφαλαίου. Άρα, το κρίσιμο ζήτημα είναι καμία θυσία προ όφελο τη πλουτοκρατία. Mm -hmm. Καμία θυσία για να μπορεί το κεφάλαιο να κερδίζει στην περίοδο τη κρίση. Καμία θυσία για να συνεχίζεται αυτή η πολιτική που είναι αδιέξοδη. Το ζήτημα είναι η ανατροπή αυτή τη πολιτική. Και εμεί αυτό θα επιμείνουμε και θα αξιοποιήσουμε τι δυνατότητε που μα έχει δώσει και δεν έχουν αξιοποιηθεί ακόμα μέχρι τώρα. Η ισότιμη συμμετοχή μα σε μια Ευρωζώνη που βρίσκεται κρέματα από μια κλωστή και άρα η δύναμη διαπραγματευτική που μπορεί να έχει κανεί, αν συνειδητοποιήσει το γεγονό ότι μπορεί να αποτελεί συστημικό κίνδυνο ώστε να συνεχίζουν να κερδίζουν δισεκατομμύρια αυτοί που εφαρμόζουν αυτή την πολιτική. Ένα σύμμαχο θα έχουμε σε αυτή την Ευρωζώνη. Η σύμμαχή μα είναι οι λαοί. Ακούστε, εμεί πιστεύουμε και νομίζω ότι αυτή είναι μια στρατηγική την οποία την έχουμε πει από την αρχή. Δεν έχουμε βέβαια τη δυνατότητα να είμαστε κυβέρνηση και να υλοποιήσουμε, αλλά έστω από τι από τις θέσει που είμαστε, οι λαοί του Νότου, οι λαοί και οι χώρε του Νότου μπορούν ε, να δημιουργήσουν συνθήκε κινητοποίηση αλλά και συνθήκε συνεννόηση προκειμένου να ε, υπάρξει ένα καλύτερο πλαίσιο διαπραγμάτευσης και σύγκρουσης. Ξέρετε, διαπραγμάτευση για μας δεν είναι διαπραγμάτευση ε, με καφέ και, ε, και κρασί, mm -hmm. είναι σύγκρουση. Ε, νομίζω λοιπόν ότι είναι πλέον απόλυτα φανερό ότι σε αυτή την σύγκρουση πολύ μεγαλύτερη δύναμη έχεις όταν ε, συνασπίζεσαι με λαούς, με χώρες που βρίσκονται στην ίδια ή σε χειρότερη κατάσταση από αυτή που βρισκόμαστε εμείς. Ε, ε, αν κάποιοι ισχυρίζονται ότι η Κύπρος μόνη της είναι ένα φίλο στον άνεμο και η Ελλάδα μαζί με την Κύπρο είναι μια πολύ μικρή οντότητα για να μπορέσουν να ενοχλήσουν την... Ε, την, τις ηγεμονεύουσες δυνάμεις σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση πιστεύω mm. ότι η Κύπρος, η Ελλάδα, η Ισπανία, η Πορτογαλία και η Ιταλία είναι η ε, η κρίσιμη εκείνη η μάζα που μπορεί να ανατρέψει τη σημερινή ηγεμονία του νεοφιλευθερισμού στην Ευρώπη. Ρωτάει ακροατή, θα μείνω λίγο στους ακροατέ. Αν ο ΣΥΡΙΖΑ κυβερνήσει, πόσο χρόνο θα πάρει η ανάκαμψη τη οικονομία και τη κοινωνία, τι θα κάνει με την ανεργία, το χρέο, το ευρώ. <σκεφελο> λοιπόν, Εμένα <σκεφελόν> απασχολούν τα οράματα. Αυτά. Ο κόσμο όμω <σκεφελόν> έχει <σκεφελόν> τα βασικά <σκεφελόν> <τα σκεφελόν> ερωτήματα. <σκεφελόν> τα κρίσιμα ερωτήματα είναι αυτά. Λοιπόν, καταρχά δεν μπορεί κανεί να υπολογίσει το πόσο χρόνο θα πάρει η ανάκαμψη τη οικονομία. Διότι είναι πολύ εύκολο κανεί να γκρεμίζει, το δύσκολο να χτίζει. Έτσι. Mm -hmm. Ένα, μια σχήμη και μηχανικό πρέπει να σα πω ότι ένα κτίριο για να οικοδομηθεί θέλει πολύ χρόνο. Για να γκρεμιστεί θέλει λίγα Ιδίω αν τα εκρηκτικά είναι τόσο δυνατά, σαν τα εκρηκτικά που βάζει σήμερα το μνημόνιο στην ελληνική κοινωνία. Ε, Όμω, εμεί αυτή τη στιγμή έχουμε μία μια ευθύνη και ένα χρέο να σταματήσουμε την καταστροφή. Να σταματήσουμε την καταστροφή και, βέβαια, να σχεδιάσουμε ε, την ανοικοδόμηση τη ε, κοινωνική συνοχή στη χώρα, αλλά σε, σε στέρεα θεμέλια. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Είμαι τη γνώμη ότι η κρίση αυτή θα πρέπει να μας αναγκάσει να αλλάξουμε λογική. Όχι να δούμε με ποιο τρόπο θα διορθώσουμε τα κακό σκήμενα, αλλά να ξαναχτίσουμε την αρχή. Mm. Να ξαναχτίσουμε το κοινωνικό κράτο. Να ξαναθεμελιώσουμε το ασφαλιστικό σύστημα. Να αποκτήσουμε ένα σχέδιο για να ξανακερδίσουμε, να, να είναι ο εθνικό μα στόχο να ξανακερδίσουμε την εργασία σε αυτή τη χώρα. Όταν έχει 62% των νέων άνεργου, 30% ανεργία, τότε. Τι, τι επιδιόρθωση να κάνει σε αυτό. Η πείνα, κύριε Πρόεδρε, δεν είναι καλό ε, σύμμαχο ακόμα και μια, για μια κυβέρνηση τη αριστερά. Θα μου πει με πα στη χειλή. Ναι. Δεν έπεσε ο Αλιέντε. Ε, μόνο από το Ακούστε, στρατό Ακούστε, κύριε Αρβανίτη, ο, ο ελληνικός λαός δεν προσδοκά από τον ΣΥΡΙΖΑ ότι θα έχει ένα μαγικό ραβδί που θα μετατρέψει ε, από τη μια μέρα στην άλλη τη βαρβαρότητα σε παράδεισο. Όχι. Ο ελληνικό λαό θέλει από εμά την εντιμότητα και την αποφασιστικότητα για μεγάλε τομές και αλλαγέ. Και θεσμικέ τομέ. Καταρχά, ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να αλλάξει πλήρω το τοπίο στο πολιτικό σύστημα. Να βάλει τέλο στην χρονίουσα διαπλοκή τη πολιτική με την οικονομική εξουσία. Να βάλει όρου δημοκρατικού στο παιχνίδι, α το πω έτσι. Να μην μπορούν αυτοί οι οποίοι. Καρπονόντουσαν την, τα κέρδη τη ανάπτυξη ει βάρο του ελληνικού λαού όλα τα προηγούμενα χρόνια, τώρα να καρπώνονται το ειστέρημά του. Ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει από ένα σημείο και μετά να δημιουργήσει και τι συνθήκε εκείνε όπου από την φάση τη συρρήκνωση τη δημοκρατία θα περάσουμε στη φάση τη εμβάθυνση τη δημοκρατία. Να προχωρήσουμε σε μεγάλε θεσμικέ τομέ και αλλαγέ που θα βαθύνουν τη δημοκρατία και θα φέρουν το λαό στο προσκήνιο. Νομίζω ότι πρέπει να, πειραματισ... να, να να δεχτούμε μάλλον, γιατί ξέρετε μια από τις δυσκολίες που έχουμε εμείς σήμερα είναι ότι πάμε σαν χαρτογράφητα νερά. Δεν έχουμε ένα μοντέλο να αντιγράψουμε. Αυτό είναι δεν είμαστε στη δεκαετία του 90, του 80, που λέγαμε ότι έχουμε το μοντέλο του υπερσουσιαλισμού, καλό ή κακό, αλλά κάπω έτσι. Δεν έχουμε κανένα μοντέλο. Έχουμε πειράματα που μπορούμε να πάρουμε θετικά στοιχεία, αφήνοντα τα αρνητικά, από μακρινέ χώρε. Αλλά στην, στην καρδιά τη Ευρώπη, ένα ριζοσπαστικό εγχείρημα κοινωνικού μετασχηματισμού σε συνθήκε κρίση δεν έχει ξαναειδωθεί στο χρόνο που μας, μένει, μας μένει θα ήθελα λίγο να έρθουμε και λίγο στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ και στο, 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 στην απόφαση της αυτοδιάλυσης του συνασπισμού. Θα σας το πάω τούμπα και θα σας προβοκάρω όσο μπορώ. <laughs> 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 παλιά μου αλώσεις, τέχνη, ναι, Είσαι παλιά μου τεχνικός. <laughs> λοιπόν, ευχαριστώ. Ωραία τρίμπλα να αυτοδιαλυθεί ο συνασπισμός οπότε να εγκλωβήσεις τους άλλους. Και ποιοι είναι οι άλλοι θα μου πείτε. Οι συνεργάτε, οι συνιστώσει, οι συμμαχίε. να τα βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Δεν υπάρχει καμία τρίμπλα. Ποιο νερό, πρέπει να ούτε, πω, κύριε όταν έκανα την ερώτηση. Δεν υπάρχει καμία α, απόφαση η οποία παίρνεται και κλεισμένα των θυρών από κάποια επιτελεία σκοτεινά. Κύριε Αρβανίτη, α θυμηθούμε, α πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Η απόφαση για την ενιοποίηση του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι απόφαση του Τσίπρα ή ενό ηγετικού επιτελείου είναι λαϊκή εντολή. Είναι η εντολή που πήραμε από το 1.600.000 εκατομμύριο ψηφοφόρου. Και σα θυμίζω και θυμίζω και στου ακροατέ μας ότι η πρώτη εξαγγελία τη διαδικασία ενιοποίησης αυτού του φορέα έγινε. Καν την κάναμε, την έκανα το βράδυ τη 6η Μαου στο διάγγελμα μετά τι εκλογέ που μας έδωσαν τη δυνατότητα να διεκδικήσουμε την κυβέρνηση, το όταν θυμάμαι. πήραμε το 17%. Το θυμάμαι. Όπου ε, απευθυνόμενος στον, στον κόσμο, στον ελληνικό λαό εν γέννη, εν συνόλω, αλλά και ιδιαίτερα στους ψηφοφόρους που μας στηρίξανε, ψηφοφόρους που ε, δεν βρέθηκαν ποτέ στις κάλπες ή στις ε, οργανωτικές μα λίστες, ε, είπαμε ότι προχωράμε, μας δώσατε εντολή να προχωρήσουμε στη δημιουργία ενός, μιας μεγάλης ενιαίας Τη αριστερά. Έχει περάσει ένα χρόνο από τότε, mm. αλλά δεν ξεχνάμε τι δεσμεύσει μα απέναντι στο λαό. Mm -hmm. Αν ξεχάσουμε τι δεσμεύσει μα απέναντι στο λαό τότε, για, το, για το τι θα κάνουμε στα, στα, στα του οίκου μα, τότε πόσο λαό θα μα εμπιστευτεί για το τι θα κάνουμε με το δικό του οίκο. Mm -hmm. Έχουμε πάλι λοιπόν, μια σαφή εντολή. Mm -hmm. Επαναλήφθηκε αυτή η εντολή με ακόμα μεγαλύτερο τρόπο στι 17 του Ιούνιου του 2012. Πήραμε 27%. Mm -hmm ήταν ένα πρωτοφανέ ε, αποτέλεσμα, εκλογικό αποτέλεσμα για την αριστερά ε, στη, στη, χώρα. Ήταν το μεγαλύτερο εκλογικό αποτέλεσμα που έχει φέρει η αριστερά στη χώρα. Η εντολή λοιπόν που έχουμε πάρει είναι σαφή. Ο χρόνο δεν μπορεί να έχει μια διασταλτική ε, ερμηνεία. Ο χρόνο που έχουμε δεν είναι άπειρο, ούτε είναι ουδέτερο. Όλο αυτόν τον χρόνο γίνανε πάρα πολύ σημαντικά πράγματα Υπάρχει στη Υπάρχει ο φόβο να Για να γίνω πάρα πολύ σαφή, κύριε. Στο ΣΥΡΙΖΑ. Η εντολή που πήραμε ήταν Κόμμα ανοιχτό, κόμμα των μελών. Δημοκρατία, πλουραλισμό, ενιαία έκφραση. Ενιαίες διαδικασίε. Εγώ δεν ξέρω στον κόσμο κανένα κόμμα που να λειτουργεί ω κόμμα στην, σε ενιαία συσκευασία πολλών κομμάτων. Να, να πω κάτι, μου επιτρέπετε. Άρα λοιπόν πρέπει να είμαστε σαφεί ω προ αυτό. Βεβαίω, βεβαίω. Εγώ δεν ερωτήσεις, ναι. ερωτήσεις κάνω προ Θεού. Εγώ, αν καταλαβαίνω καλά, έχουμε μια μετάλλαξη. Μια αλλαγή από τη συμμαχία αριστερών και προδευτικών δυνάμεων ένα σε μετασχηματισμό, μετασχηματισμό σε ενίο κόμμα. Αυτή είναι η είδηση. Έχουμε ένα μετασχηματισμό, ο οποίος, επαναλαμβάνω, δεν γίνεται εν κενό, δεν γίνεται επειδή κάποιες ε, ε, πώς να το πω, πούμε, κάποιες ηγεσίες αποφάσισαν, κάποια επιτελεία αποφάσισαν. Έχουμε ένα μετασχηματισμό που γίνεται μπροστά στην κοινωνία και με τη συμμετοχή της κοινωνίας. Mm -hmm. Άρα, λοιπόν, το πρώτο που θέλω να ξεκαθαρίσω είναι ότι εδώ δεν εκβιάζει κανένα κανέναν, αλλά έχουμε μια βαθιά ιστορική ευθύνη να ανταποκριθούμε στη λαϊκή εντολή. Ε, και πιστεύω ότι ο χρόνο ε, δεν μπορεί να είναι άπειρο. Δεν έχουμε άπειρο χρόνο. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει 10 χρόνια ζωή από το 2004 ω σήμερα. Ήταν ένα αρκετό χρόνο για να οριμάσει και να μετασχηματιστεί σε μια παράταξη δημοκρατική, πλατιά, ανοιχτή, πλουραλιστική με διαφορετικέ τάσει στο εσωτερικό τη. Αριστερή. Πάνω απ' όλα αριστερή και ριζοσπαστική. Τη φυσιογνωμία μα. Κοιτάξτε όμω, ξέρετε κάτι. Τα κόμματα την φυσιογνωμία του τη φυριλατούν. Και τη φυριλατούν μέσα στην κοινωνία. Διότι ξέρω και άλλα κόμματα που στο όνομα τη καθαρότητα έχουν βάλει φράχτε περίκλειστου. Και παρά το γεγονό ότι έχουν μια ιστορικότητα, σε αυτέ τι στιγμέ απουσιάζουν από την ιστορία. Άρα λοιπόν, εμεί πρέπει να τα αποκριθούμε σε αυτή την εντολή. Πρώτον. Δεύτερον, κύριε Αρβανίτη, ε, δεν εκβιάζει κανέναν. Mm. Αλλά δεν μπορούμε και να περιμένουμε το ραντεβού με την ιστορία για το πότε θα οριμάσουν οι συνθήκε υποκειμενικέ στον καθένα μα ξεχωριστά. Στι ομάδε, στου φίλου μα, στι παρέε μα, στι συνιστώσει μα. Θα προχωρήσουμε δημοκρατικά. Υπάρχουν τρει εναλλακτικέ εκδοχέ όπου ο καθένα μπορεί να αποφασίσει. Ο συνασπισμό, εγώ θα προτείνω να προχωρήσει την πρώτη εκδοχή της ε, ε, αυτοδιάλυσης μέσα από μια συλλογική απόφαση και της ένταξή μα στον ενίο φορέα ως φυσικά πρόσωπα. Υπάρχει και η δυνατότητα φυσικά σε ένα πολύ τασικό φορέα, πολύ και πλουλαλιστικό, ε, όσες συνιστώσες κόμματα δηλαδή μέχρι χθες ε, δεν αισθάνονται την ανάγκη να ενταχθούν ως φυσικά πρόσωπα αλλά θέλουν να κρατήσουν την ιστορικότητά τους να ενταχθούν στον ενίο φορέα ως τάσεις, ω mm -hmm. ως πολιτικά ρεύματα αλλά όχι ως κόμματα θα δεσμευόμαστε όλοι από το ενίο μας καταστατικό αυτό θα είναι που θα μας δεσμεύει δεν θα υπάρχουν διπλές εντάξει. δεν μπορούμε να κοροϊδεύουμε τον κόσμο ο κόσμος θέλει να ξέρει ότι υπάρχει ένα δημοκρατικό πλαίσιο μέσα στο οποίο όλοι εννοούμαστε. Αν λοιπόν βεβαίως ορισμένοι έχουν την ε, την αίσθηση ότι ε, και θέλουν και βεβαίω είναι αυτονόητο δικαίωμά του να συνεχίσουν να έχουν μια διακριτή ε, παρουσία ω ρεύμα πολιτικό και ιδεολογικό εντό του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θα είναι ξεκάθαρο ότι θα είναι εντό του ΣΥΡΙΖΑ, εντό του κοινού μα σπιτιού. Και βεβαίω επειδή κανένα δεν εκβιάζεται από κανέναν, αλλά ούτε και η πλειοψηφία του κόσμου που θέλει να εφαρμόσει αυτή τη λαϊκή εντολή μπορεί να εκβιαστεί, αν κάποιε συνιστώσει συλλογικότητε αισθάνονται ε, ανετοιμες mm -hmm. να προχωρήσουν τώρα σε αυτό το βήμα μπορούν να μείνουν ως παρατηρητές να μείνουν ένα βήμα πιο πίσω από αυτή τη διαδικασία, από αυτή τη διαργασία και βεβαίω θα υπάρχει η συνεργασία που θέλουμε να έχουμε όχι μόνο με ε, συνιστώσεις που μέχρι χθε συμπορευθήκαμε μαζί αλλά και με άλλες ομάδες, συλλογικότητε. ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι πάντα ένα σχήμα ανοιχτό στη συνεργασία, είναι στο DNA του συνεργασία και συμπόρευση. Από εκεί και πέρα, Μπορώ όμω και με τον χωροφύλακα. Μπορώ και με τον Αστυφύλακα. Γιατί ούτε τον με τον χωροφύλακα, ούτε με τον Αστυφύλακα. Ε, καλά, τώρα καταλάβετε <laughs> τι εννοώ. Το DNA του ΣΥΡΙΖΑ είναι οι άνθρωποι τη αριστερά που έχτισαν αυτή την πλειοψηφική συμμαχία καταρχήν. Οι άνθρωποι τη αριστερά που έστησαν αυτή την πλειοψηφική συμμαχία είναι οι καθημερινοί άνθρωποι που μα ψήφισαν, που αγωνίζονται, που σήμερα βιώνουν αυτή την, τις δραματικές επιπτώσεις αυτού του... Πολλοί βλέπουν κύριε Πρόεδρε και το ΣΥΡΙΖΑ ως θέλουμε να δώσουμε σε αυτόν ξέρετε. τον κόσμο, να δώσουμε σε αυτόν τον κόσμο το λόγο. Κοιτάξτε κύριε Αρβανίτη, υπάρχει αυτός ο κίνδυνος, υπάρχει αυτός ο κίνδυνος, αλλά να σας πω κάτι. Εγώ πιστεύω ότι όσο πιο δημοκρατικός, όσο πιο δημοκρατικός είναι ένας mm. τόσο περισσότερο ε, δημιουργία αντισώματα στη διευθυντή κινδύνου. Αφήστε όμω να ολοκληρώσω τη σκέψη μου. Σα έλεγα λοιπόν ότι το ένα που πρέπει να ανταποκριθούμε στην, ε, στην, στην εντολή που πήραμε από τον κόσμο τη αριστερά και όχι μόνο από τον κόσμο τη αριστερά. Και όχι μόνο από τον κόσμο τη αριστερά. Ένα εκατομμύριο εξακόσια ψηφοφόροι δεν είναι μόνο οι αριστεροί ψηφοφόροι. Το δεύτερο. Επειδή θα πάμε σε ένα ιστορικό συνέδριο, το ιδρυτικό μα συνέδριο, που θα καθορίσει την επόμενη δεκαετία, εικοσαετία ο συνασπισμό κράτησε 20 χρόνια και έφερε πολλά πράγματα στην πολιτική ζωή του τόπου. Ελπίζω ο ΣΥΡΙΖΑ να κρατήσει πολύ περισσότερα ω ενίο φορέα. Πρέπει να, 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 να αντιληφθούμε την ευθύνη να πάρουμε τώρα αποφάσει που θα καθορίσουν το πώ θα λειτουργούμε από εδώ και στο εξή. Και εγώ πιστεύω ότι δεν πρέπει να πάρουμε μαζί με τα καλά και τα κακά τη προηγούμενη περίοδου. Mm -hmm. Δεν πρέπει να είναι στόχο μα ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι ένα μεγαλύτερο συνασπισμό. Ο συνασπισμό έφερε πολλά καινούργια πράγματα στην πολιτική ζωή του τόπου. Πολλά καινούργια πράγματα. Είχε πολύ θετικά στοιχεία, είχε και αρνητικά στοιχεία όμω. Να πάρουμε τα θετικά, να κρατήσουμε παραπίσω τα αρνητικά. Η λειτουργία των τάσεων, των ρευμάτων, ο πλουραλισμό, η διαφωνία με ανοιχτό τρόπο και όχι κάτω από το τραπέζι ήταν το καινούριο που φέρει στην πολιτική ζωή του τόπου ο συνασπισμό. Ε, Α μην πάρουμε όμω μαζί στο καινούριο σχήμα που θέλουμε να φτιάξουμε και τις ε, μηχανισμού. Που πολλέ φορέ πνίγουν τι διαφορετικέ απόψει. Οι τάσει δεν μπορούν να λειτουργούν ω μηχανισμοί. Με αυτό την έννοια, πιστεύω ότι πρέπει να μας προβληματίσει και εγώ θα θέσω αυτόν τον προβληματισμό και στα όργανα του κόμματο και δημόσια. Την ανάγκη ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι ένα ενιαίο, πλατή, δημοκρατικό, ανοιχτό στην κοινωνία και στο λαό. Δεν πιστεύω ότι. Ε, πρέπει να είναι στόχο μα το κόμμα να μείνει με κλειστέ τι πόρτε. Στην πορεία που στο συνέδριο πάμε σε μια ανοιχτή διαδικασία και καμπάνια ένταξη νέων μελών. Ταυτόχρονα όμω πιστεύω ότι θα πρέπει να κάνουμε και κάποιε διορθωτικέ κινήσει στον τρόπο λειτουργία μα. Εγώ, κύριε Αρβανίτη, έχω πάρει το μήνυμα και από την Πανελλαδική Συνδιάσκεψη και από τη βάση του ΣΥΡΙΖΑ και από τον κόσμο που συζητώ. Μπορεί να κάνω λάθο, αλλά έχω ευθύνη την άποψή μου να την πω. Πιστεύω λοιπόν ότι ο τρόπος με τον οποίο πολλές φορές λειτουργούμε και εμείς οι ίδιοι, φτιάχνοντας δηλαδή παρατάξεις μέσα στο κόμμα σαν να είμαστε μαζικός χώρος, είναι ένας τρόπος ο οποίος είναι αποκαρδιωτικός για τη μεγάλη πλειοψηφία των ανένταχτων μελών του νέου κόσμου που έρχεται να προσεγγίσει το ΣΥΡΙΖΑ και δεν έρχεται να προσεγγίσει πλειοψηφίες και μειοψηφίες. Mm -hmm. Ανοιχτέ οι τάσει, ανοιχτέ οι απόψει, αλλά στα συνέδριά μα δεν μπορεί να πηγαίνουμε και να καταγράφουμε διαφορετικές ε, παρατάξεις. Εγώ λοιπόν θα προτείνω κύριε Αρβανίτη και θα ήθελα να μοιραστώ για πρώτη φορά δημόσια μαζί σας αυτή την γνώμη ε, να σταματήσουμε να εκλέγουμε ε, τους ε, συντρόφους μας στα καθοδηγητικά όργανα με διαφορετικές λίστες. Θα προτείνω λοιπόν στο συνέδριο αυτό, στην πορεία από το συνέδριο αυτό, την ενιαία λίστα ...στην εκλογή των εκπροσώπων μας... ...στην Κεντρική Επιτροπή και στην ηγεσία. Πράγμα που σημαίνει... ...ότι θα έχει τη δυνατότητα... ...ο καθένας να εκφράζει τις άποψεις τις απόψεις του... ...με τάσεις, με ομαδοποιήσεις. Αυτές οι τάσεις δεν μπορούν να είναι όμως. Μπορεί να, να μετασχηματίζονται. Μπορεί να ε, υπάρχει μια δημιουργική σύνθεση. Αλλά από εκεί και πέρα πιστεύω ότι... Ε, δεν βοηθάει τη δημοκρατία η καταγραφή των απόψεων εντός της κομματικής ζωής σαν να είμαστε πολλά κόμματα στη συσκευασία του ενός. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι ένας ενιαίος φορέας δημοκρατικός και πλουραλιστικό. Δεν μπορεί να είναι πολλά, πολλοί και διαφορετικοί φορείς, πολλά και διαφορετικά κόμματα στη συσκευασία του ενός. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το ραδιόφωνο, ξέρετε, πρέπει να, είναι, να, έχει μια συνέπεια με το χρόνο. Ελπίζω και εσεί με τα οράματα και τους στόχους που έχετε βάλει. Αυτό θα το κρίνει η ιστορία. Α, νομίζω όμως και η ότι η μέχρι σήμερα διαδρομή του ΣΥΡΙΖΑ και του εγχειρήματο μας εν συνόλο είναι μια αισιόδοξη οπτική ότι μπορεί αυτό, αυτός ο χώρος, αυτή η αριστερά να είναι χρήσιμη όχι μόνο για τον εαυτό τη, αλλά και για την ίδια την κοινωνία. Και ένα τελευταίο. Αν δεν αλλάξουμε εμεί, πώ θα μπορέσουμε να πείσουμε ότι μπορούμε να αλλάξουμε την κοινωνία, Σα ευχαριστώ πάρα πολύ.